Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο Δράση στη Φύση. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στα Άγραφα. Εδώ είναι το καταφύγιο Καραμανόλη που βρίσκεται και στο μόνιμο οροπέδιο Καραμανόλη. Είναι στα 1500 μέτρα υψόμετρο και από εδώ θα ξεκινήσουμε μια πεζοπορία που θα φτάσει μέχρι την κορυφή Βουτσικάκη στα 2150 μέτρα. Βεβαίως δεν ήρθαμε μόνο για να κάνουμε αυτή την ανάβαση, έχουμε κάνει και άλλες δραστηριότητες, όπως ποδήλατο στη λίμνη Πλαστήρα και η πασία που κάνουν κάποιοι και κάποιοι άλλοι δεν κάνανε. Πάμε να ξεκινήσουμε να το δούμε. Αυτός εδώ είναι ο Κώστας. Κάτσε να πάρω τα πράγματα, περίμενε. Σε 500 μέτρα, στρίψτε αριστερά. Είμαι στην Πισικερέα, αλλά έχει αρχίσει και κάνει vlog. Καλημέρα. Κάνει vlog. Βάλεις με την παντόφλα οδηγούσες, ρε. Πάντα. Όχι παντόφλα, ξυπόλυτος. Εδώ κάνουμε μετάκιση από το ένα αυτοκίνητο στο άλλο. Μέχρι να βγάλεις το ένα πόδι, το άλλο έχει βρωμίσει. Μαλάκα, αυκυμόμουνα. Ήρθαμε εδώ στη φάρμα Ζαμπέτα. Το σαράπι, το χασάπι, το μανάπι, το μπακάλι. Για να κάνουμε όχι υπασία, γιατί μπορούμε να κάνουμε και υπασία. θα κάνουμε ποδηλασία στη λίμνη. Τι ώρα θέλει να πάμε στην άκρη της λίμνης και να γυρίσουμε? Όχι, είναι 12 χιλιόμετρα. Είναι μακριά. Πάτε όπου θέλετε προς τα μέσα. Λίγο προσοχή, μην πάμε στις άκρες και κολλήσουμε. Ό,τι θέλετε τηλέφωνο, στο κινητό, εντάξει. Μου είπανε τις δύο καλύτερες ταβέρνες εδώ γύρω ποιες είναι. Το έχω στο κινητό, δεν θυμάμαι τώρα. Είναι στη λίμνη Πλαστήρα και είναι άνθρωπος ο οποίος είναι από εδώ. Να σου πω, πού μπορούμε να πάμε να φάμε στη Πλαστήρα? Αυτή τη στιγμή είμαι μέσα στη λίμνη. Βαθιά. Βαθιά, είμαι στο κέντρο της λίμνης. Γιατί τόσο πολύ φύγες? Πατάω. Ναι, πάμε. Δύναμη. Γιατί είμαστε κοντά στα δέντρα. Μέσα στα δέντρα, στο δάσος, έχει μύγες. Ο
φτάσαμε. Όλο αυτό το βίντεο θα το βάλεις με ηχό. Θα το κρίνω αργότερα. Βγάζεις τώρα, βγάζεις. Let's go, guys. Έχει και αεροδρόμιο. Έχει και αεροδρόμιο. Τι να κάνω. Είσαι για σαλέ, δεν είσαι για καταφύγιο. Έλα, πέρα. Ανεβαίνετε τα σκαλιά, λέει, και ανοίγετε, μπαίνετε. Εδώ είμαστε, μάγκες. Βγάζω, βγάζω, βγάζω. Κάνε έτοιμοι είμαστε, έλα. Δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτό. Γιατί... Πώς... Αλλού, αλλού πάμε, λέει. Τζάμπα χάρηκα, ωραίο ήταν αυτό. Τώρα εκεί έκανατε, μισό λεπτάκι να κλείσω. Και έρχομαι και εγώ από εκεί. Όχι, δεν είναι το πράγμα, το ολόγραμμά μου είναι εδώ. Πάω εγώ από εκεί. Πού μπήκες εσύ? Η πρώτη μέρα θέλαμε να μην είναι κουραστική, οπότε καθίσαμε στο καταφύγιο, απολαμβάνοντας έτσι τη φύση και το φαγητό που προσφέρει. Έπρεπε να κοιμηθούμε νωρίς, γιατί την επόμενη μέρα θα είχαμε την ανάβαση. The next day. Καλημέρα. Καλημέρα. Ξυπνήσαμε, κοιμηθήκαμε καλά όλοι. Καβούρα. Ελάτε να πάρετε φετούλες. Ελάτε να τα πάρετε. Θες και άλλο, να βάλω και άλλο. Για μένα την κάνεις. Για σένα την κάνεις. Α, όχι, με κομπλέ εγώ με εκείνο. Βάλε λίγο ακόμα. Δεν του αρέσει αυτό νομίζω. Σου αρέσει. Δεν πέστε στο κουβούτυρο, γιατί ρε παιδιά. Και ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε την πεζοπορία, θα ξεκινήσουμε δίπλα από το καταφύγιο. Έχει ένα χωματόδρομο που μετά γίνεται μονοπάτι και θα ανέβουμε στην πρώτη κορυφή που είναι η Τέμπλα, αυτή που βλέπουμε μπροστά μας. Από όπου μετά θα πιάσουμε κορυφογραμμή για να προσεγγίσουμε το Βουτσικάκι. Κοντεύουμε τα 2 χιλιόμετρα, πλησιάζουμε την πρώτη κορυφή, την Τέμπλα. Μεγάλη ψημετρική διαφορά δεν έχει, ευτυχώς. Η απόσταση φαίνεται μεγάλη, αλλά δεν είναι και τόσο. Οι συνθήκες είναι αρκετά καλές.
Φτάσαμε. Φτάσαμε στην κορυφή Τέμπλα. 1830 υψόμετρο. Μόνο. Και ναι, είμαστε 300 μέτρα πάνω από το καταφύγιο. Και από εδώ έχουμε πολύ ωραία θέα. Όλη τη λίμνη Πλαστήρα κάτω. Σχεδόν όλη. Αλλά πολύ μεγάλο μέρος της και τον κάμπο του Θεσσαλικού. Αυτό εδώ είναι το βουτσικάκι που θα ανέβουμε. Τώρα έχουμε ένα κατέβασμα. Θα πρέπει να κατεβάσουμε λίγο στον αυχένα αυτόν κάτω. Και μετά από εκεί, όλο ανήφορος. Αυτό είναι και το πιο δύσκολο κομμάτι της διαδρομής. Τέλος το κατέβασμα, ήρθε η ώρα για το ανέβασμα. Κωστή, κράτα σταθερό, χαλαρό ρυθμό. Να τους τραβήξουμε μεν, αλλά να μην χαθούμε. Ήρθε η ώρα να κάνουμε μία μικρή στάση λίγο πριν το τελικό ανέβασμα προς την κορυφή Βουτσικάκη και θα φάμε κάτι έτσι λίγο όπως αυτά εδώ τα crackers τα οποία έχουν φουσκώσει. Είμαστε στα 1800 υψόμετρα, σωστά, και επειδή εδώ είναι πιο αραιή ατμόσφαιρα αυτό έχει φουσκώσει. Ωραία φάση. Έλα, καλησπέρα. Είμαστε λίγα μέτρα πριν φτάσουμε στην κορυφή. Έχουμε ήδη περάσει τα 2000 ψόμετρο. Οπότε σε λίγο θα φτάσουμε. Δεν ακολούθησε όλη η ομάδα. Κάποιοι είχαν κουραστεί και έμειναν στο πλάτωμα που ήμασταν κάτω. Οπότε οι υπόλοιποι συνεχίζουμε από εδώ και πέρα. Κορυφή αυτή είναι.
Καλή προσγείωση είχαμε. Συνεχίζουμε για την κάθοδο. Και μετά την κορυφή, βουτσικάκι, στρέφουμε πάλι. Και να γυρίσουμε πίσω στο καταφύγιο. Προλαβαίνουμε πάνω στο καταφύγιο να φάμε έτσι ένα καλό δυναμωτικό μεσημεριανό. Τώρα έχουμε το κομμάτι το ανηφορικό μέχρι να ανέβουμε στην κορυφογραμμή που ήμασταν πριν. Έχει γύρω στα 150 μέτρα ανέβασμα. Σε σχέση με αυτό το ανέβασμα, αυτό το ανέβασμα είναι πιο εύκολο. Φύγω λίγο στο κοινό, πόσο δύσκολο ήταν. Τελείωσε και η σημερινή μας ανάβαση. Το επεισόδιο αυτό από τα Άγραφα, όπου φτάσαμε στο καταφύγιο Καραμανόλη. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το επεισόδιο. Αν σας άρεσε, κάντε like. Ό,τι απορίες έχετε κάτω στα σχόλια. Και βεβαίως μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή για να δείτε και τα επόμενα επεισόδια που θα έρθουν. Γεια σας.